Εξαιρετικά βαρύ είναι το κλίμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειονότητα των βουλευτών να κινούνται μεταξύ απελπισίας και οργής και να αναλογίζονται το κόστος της απόφασης που θα πάρουν και τις τάσεις που θα κρατήσουν σε μερικές ημέρες που θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Στο πεδίο των ζυμώσεων, βουλευτές και κομματικά στελέχη περιμένουν τη συμφωνία, την οποία εκ πρώτης απορρίπτουν, να συνοδεύεται από ρύθμιση του χρέους και αναπτυξιακή βοήθεια. Σε αυτή την περίπτωση θα διευκολυνθούν να ξεπεράσουν τις αναστολές τους. Ήδη το Μέγαρο Μαξίμου, δια των στελεχών του, έχει αρχίσει να δίνει την κεντρική γραμμή και να βάζει τα δικά του διλήμματα στο εσωτερικό του κόμματος που συνοψίζονται στο υπερψήφιση οι εκλογές, ενώ απορρίπτουν τα σενάρια συμμαχικών κυβερνήσεων από την παρούσα Βουλή. Να υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία, να υπάρχουν οι βουλευτές οι απαραίτητοι από τα δύο κόμματα τα οποία. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ και από του ΑΝΕΛ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, προφανώς, μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είχε την εμπιστοσύνη των βουλευτών της, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Έχουμε μια συμφωνία που από ό,τι φαίνεται μπορεί να γίνει πραγματικότητα, η οποία επιδιώκει μια δίκαιη κοινωνικά κατανομή των βαρών, έτσι ώστε να γίνει δυνατός ένας αναπροσανατολισμός της χώρας σε μια άλλη κατεύθυνση, μακριά από τη λιτότητα και τα μνημόνια. Αυτά τα οποία μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί ως κορμός μιας ενδεχόμενης και πολύ πιθανής συμφωνίας συνιστούν μια δύσκολη συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί κάτω από ασφυκτική πίεση. Τα μέτρα, επαναλαμβάνω, έχουν δυσκολίες, δεν το κρύβουμε, αλλά έχουν και ελπίδα. Αυτό έχει σημασία. Και αν ακούσατε, και το θέμα του χρέους, που είναι κρίσιμο θέμα, είναι στο τραπέζι. Η συμφωνία, εφόσον υπάρξει, γιατί ακόμη δεν έχει κλειδώσει, θα εγκριθεί από την Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία και θα επαναβεβαιωθεί η δεδηλωμένη κυβερνητική πλειοψηφία και σε αυτή την ψηφοφορία. Θεωρώ ότι υπάρχει αρκετή βιασύνη. Εφόσον υπάρξει ρύθμιση για το χρέος με κάποιον τρόπο και αναπτυξιακό εμπροστοβαρές πακέτο, θεωρώ ότι η πρόταση είναι πολιτικά διαχειρίσιμη. Δεν έχει κοπεί το ΕΚΑΤ. Έχουμε καταφέρει, εφόσον ισχύουν αυτά, έτσι πάντα μιλάω με την προπόθεση ότι εφόσον ισχύουν. Εφόσον δηλαδή το ρεύμα δεν θα πάει στο 23%, εφόσον τα ξενοδοχεία για την εστίαση έχει παραμείνει στο 13%. Αυτά δεν είναι κάτι τυχαίο, δεν είναι λίγα. Εγώ θέλω να εκφράσω την επιφύλαξή μου για τη συμφωνία και κύρια, για να τοποθετηθεί κάποιος για τη συμφωνία, πρέπει να έχει τη συνολική συμφωνία, δηλαδή τι θα προβλέπει για το χρέος που είναι το βασικό. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα, όπως το βλέπουμε, το ξέρουμε ακόμη, όχι γραπτά κλπ, ότι είναι δύσκολο να περάσει και από εμάς. Έχω πολύ δυσκολία να ψηφίσω μια συμφωνία που δεν θα ανακουφίσει τουλάχιστον τα στρώματα, τα φτωχά στρώματα, τα λαϊκά στρώματα. Εκ νέου υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ τάσσεται ο Κώστας Λαμπαβίτσας, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Zeit. Πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι από τα αριστερά, είτε όχι, είναι πολύ σκεπτικοί για να αποδεχθούν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πώς θα το εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους, πώς θα επιστρέψουν στις εκλογικές τους περιφέρειες για να εξηγήσουν τη συμφωνία στους ψηφοφόρους, αναρωτιέται.